Σε τον κύριο μας αδέλφια, με τη χάρη του κυρίου μας να διαβάσουμε από τη σελίδα 1078, επιστολή Β. Πέτρου, Α16. σελίδα, επιστολή Πέτρου Β, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμην και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβεν παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθε εις αυτόν τη αυτή φωνήν υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην, και ταύτην την φωνήν ημείς ακούσαμεν. Εξ ουρανού ελθούσαν όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, όσεις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου ελθεί η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλιεν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Το κείμενο λέει ιδίας επιλύσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τους κάνει κοινωνούς ο Απόστολος Πέτρος μιας πάρα πολύ σημαντικής εμπειρίας. Μία εμπειρία που όποιος τη γεύεται, σημαδεύεται με ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε να αλλάξει τελείως η οπτική του θεώρηση για τα πράγματα. Αλλάζει τελείως ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται και ενεργεί. Αλλάζουν οι προτεραιότητές του. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα. Αλλάζει ο τρόπος που διαβάζει τα γεγονότα. Τώρα πλέον βλέπει τα πράγματα μέσα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο Θεός. Γιατί ο Θεός τώρα πλέον δεν είναι μία ανωτέρα δύναμης, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει και παρουσία, έχει δύναμη, έχει και φωνή. Και όταν κάποιος έλθει σε συνάντηση με αυτό το πρόσωπο, με αυτή την παρουσία και με αυτή τη φωνή, τότε πλέον φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να μην φοβάται ακόμη και τον θάνατο. Το γεγονός δηλαδή ότι εντός ολίγου πρόκειται να αποθέσει το σκήνομα αυτού. Δεν φοβάται από τα επερχόμενα διέξοδα. Δεν φοβάται από αυτά τα οποία φοβόταν. Βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή του την εμπειρία ο Απόστολος Πέτρος θεωρεί αναγκαίο ότι πρέπει να την γνωστοποιήσει στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ότι εμείς σας γνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Την δύναμη. Ποια δύναμη? Είναι μια δύναμη την οποία χορηγεί ο Θεός σε εκείνους που συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να αλλάξουν. Είναι μια δύναμη την οποία θα τη δώσει ο Θεός σε εκείνους που θα την χρησιμοποιήσουν για να αλλάξουν ήδη, όχι για να αλλάξουν τους άλλους. Είναι μια δύναμη που τον άνθρωπο τον κάνει μάρτυρα. Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η δύναμη η οποία απορρέει από την επίσκεψη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο και ο Κύριος, η τελευταία κουβέντα που θα πει λίγο πριν να αναλυφθεί είναι: μείνετε στην Ιερουσαλήμ, μην απομακρυνθείτε από τον Ιεροσολύμον, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους για να είστε μάρτυρες εις εμέ. Αυτή η δύναμη τον άνθρωπο τον κάνει μάρτυρα. Τον κάνει δηλαδή να ψηφά τον θάνατο, να μην υπολογίζει τις ύβρις, να μην κλονίζεται από αδιέξοδα της ζωής.
Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτή η δύναμη είναι μια δύναμη που αλλάζει τον άνθρωπο και τη χορηγεί σε εκείνους που θέλουν οι ίδιοι να αλλάξουν. Σας γνωστοποιούμε λοιπόν αυτή τη δύναμη. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η δύναμη φανερώνεται στο όρος της μεταμορφώσεως. Με ποιον τρόπο? Είναι μια δύναμη που μεταμορφώνει τον Χριστό. Είναι μια δύναμη μεταμορφωτική. Όταν μιλάμε για δύναμη Πνεύματος Αγίου, μιλάμε για μια δύναμη που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Είναι μια δύναμη που κάνει τον άνθρωπο όχι καλό άνθρωπο, αλλά τον κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια δύναμη που τον μεταμορφώνει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Τον ανακαινίζει, τον ανανεώνει, τον ενισχύει, τον ενδυναμώνει. Τον κάνει να έχει φωτεινές και λαμπερές στιγμές. Γιατί εμείς σαν άνθρωποι έχουμε τις λαμπερές μας στιγμές, αλλά και τις σκοτεινές μας. Αυτή η δύναμη είναι μια δύναμη που κάνει τον άνθρωπο να έχει λαμπερές στιγμές. Τον κάνει να είναι φωτισμένος. Και με αυτό το φωτισμό που έχει, να αναπαύονται και οι άλλοι. Αυτή λοιπόν την δύναμη σας την γνωστοποιούμε. Και επίσης σας γνωστοποιούμε και την παρουσία του Κυρίου, ημών Ιησού Χριστού. Είναι μια παρουσία που εκδηλώνεται σε εκείνους που πήραν κάποια στιγμή μια αναπόφαση στη ζωή τους. Να αφήσουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν. Είναι μια παρουσία την οποία ο Θεός την φανερώνει σε εκείνους που αποφάσισαν να θεωρήσουν τα πάντα ότι είναι ζημία. Και ο Παύλος θα πει ότι εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη ταύτα εθεώρησα ζημία. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα πως είναι ζημία δια το υπερέχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Όλα δηλαδή θεωρώ, ακόμη και εκείνα που δεν είναι αμαρτίες, ότι είναι για μένα ζημιά από τη στιγμή που η καρδιά μου προσκολάται σε αυτά. Και όταν βλέπει ο Απόστολος Παύλος ότι η καρδιά του προσκολάται σε πράγματα που ακόμη και αυτά δεν είναι αμαρτίες, τα θεωρεί, τα παίρνει όλα η μπάλα. Θεωρώ τα πάντα ότι είναι ζημία και τα θεωρώ μάλιστα και σκύβαλα μπροστά στο υπερέχον της γνώσης του Χριστού. Τι σημαίνει υπερέχον της γνώσης του Χριστού? Είναι η προτίμησή μου, η υπεροχή της προτίμησής μου να γνωρίσω τον Χριστό βαθύτερα και όλα τα υπόλοιπα με εμποδίζουν. Και γιατί το κάνεις αυτό, Παύλε? Για αυτή την παρουσία. Δια να κερδίσω τον Χριστό. Μήπως είσαι υπερβολικός, μήπως είσαι φανατικός, μήπως κάπου έχει πειραχθεί το μυαλό σου, μήπως τα πολλά γράμματα σε καταφέρωσιν εις μανίαν, μήπως δεν προφέρεις λόγους νοός υγιένοντος, μήπως μιλάμε για ακραίες συμπεριφορές. Ό,τι και να πει ο φυσικός άνθρωπος, τα πνευματικά πράγματα δεν μπορεί να τα ανακρίνει, διότι είναι, λέει η Γραφή, ότι πνευματικός ανακρίνονται. Είναι αλήθεια ότι ο πνευματικός άνθρωπος στα μάτια ενός φυσικού ανθρώπου που δεν έχει πείρες φαντάζει λιγάκι αλόκοτος. Δεν έχει όμως αυτό σημασία. Σημασία έχει ο άνθρωπος να λάβει το πνεύμα του Θεού, όχι το πνεύμα του κόσμου. Εμείς, λέει ο Παύλος, λάβαμε το πνεύμα του Θεού και ουχή του κόσμου, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού εις ημάς χαριστέντα. Και ποια είναι αυτά τα υπό του Θεού εις ημάς χαριστέντα? Αυτή η παρουσία. Αυτή η παρουσία, η οποία μεταφράζεται ως εξής: αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, τα είδαμε. Αυτά εις τα οποία εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, ανέβηκαν στην καρδιά μας. Αυτά τα οποία οτίον δεν ήκουσε, εμείς τα ακούσαμε. Ξέρεις τι είναι να ακούς τη φωνή του Πατέρα? Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τον ενσαρκωμένο Θεό και Λόγο να γίνεται άνθρωπος και να μεταμορφώνεται μπροστά σου? Πώς να μην σε σημαδέψει αυτή η εμπειρία? Πώς να μην την κουβαλάς πάντοτε μέσα στη ζωή σου? Πώς να μην σε σηκώσει στις φοβίες σου, στις πτώσεις σου, στις αδυναμίες σου? Πώς να μην σε παρηγορήσει? Εμείς λοιπόν σας γνωστοποιούμε αυτή την εμπειρία την οποία είχαμε, η οποία είναι ταυτόχρονα δύναμη και παρουσία. Είναι η δύναμη για να αλλάξει ο άνθρωπος και είναι η παρουσία του Θεού που τον βοηθάει να βλέπει αλλιώς τα πράγματα, διότι έχει άλλη πληροφορία. Γιατί εδώ θα υπάρξουν συγκεκριμένα ακούσματα. Και κάθε μάχη πνευματική
Είναι ανάγκη να το γνωρίζουμε αυτό. Δίδεται μόνο αν έχουμε καλό δίκτυο πληροφοριών. Ποιος μας πληροφορεί είναι το θέμα. Αν πληροφορούμαστε από τον κόσμο, η πληροφορία μέσα μας θα μας οδηγήσει σε μαύρη μαυρίλα. Αν όμως πληροφορούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, τότε αυτή η πληροφορία μετατρέπεται αμέσως σε ελπίδα. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για ποιο λόγο? Για να έχουμε την ελπίδα. Πώς? Δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Γι' αυτό και εμείς σας τα γνωστοποιούμε εγγράφως. Για να έχετε την υπομονή, την ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας που μόνον οι γραφές μπορούν να χαρίσουν. Υπομονή δεν θα αποκτήσεις παρά μόνο μέσα από τις γραφές. Μέσα από τα γεγονότα, αλλά πώς να αντέξεις τα γεγονότα αν δεν είσαι δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Σας γνωστοποιούμε λοιπόν εμείς αυτή τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες. Σε μία τέτοια ύψιστη κατάσταση χάριτος δεν χωράνε φαντασίες και δεν αντέχουν πιστεύω, νομίζω, θέλω, θεωρώ. Όλα αυτά καταργούνται. Στην παρουσία του Θεού δεν υπάρχουν μύθοι. Στην παρουσία του Θεού τι υπάρχουνε? Στην παρουσία του Θεού υπάρχουν μόνο βεβαιότητες. Και ποιους παίρνει μαζί του ο Κύριος? Αυτούς που τον ακολούθησαν πληρώνοντας κάποιο κόστος αποχωρισμού σε σχέση είτε με αντικείμενα είτε με πρόσωπα. Η σωτηρία είναι δωρεάν. Η προσωπική σχέση όμως με τον Κύριο, αδέλφια, έχει κόστος. Εφανερώθη η χάρις η σωτήριος προς εμάς. Και αυτό έγινε δωρεάν. Ο Θεός δωρεάν κατεβαίνει στη γη. Η προσωπική σχέση όμως με τον Θεό έχει κόστος. Και όσο ο άνθρωπος είναι έτοιμος να πληρώσει αυτό τον κόστος, τόσο περισσότερο έρχεται η χάρις και τι τον κάνει? Τον κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί ο Πέτρος άφησε τα πάντα και σε ακολούθησε, Κύριε. Τι θέλει είστε είσαι με? Αληθώς, αληθώς, λέγω, Πέτρε, ότι όχι μόνον εσύ, αλλά και κάθε ένας που κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και θυσίασε τα πάντα, πολλαπλάσια θα απολαύσει στον κόσμο αυτό και ζωήν εις αιώνας αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Και ο Απόστολος Παύλος ομοίως και αυτός θυσιάζει πράγματα για να ακολουθήσει τον Χριστό. Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτησης εκκλησίας του Χριστού, κατά τον νόμον διετελέσας άμεμπτος. Είχε μια σίγουρη καριέρα ακαδημαϊκή, ένας κορυφαίος θεολόγος, ένας ανατέλων αστέρων της εποχής, σπουδαγμένος παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, προέκοπτον υπερ πολλών συνηλικιώτων εν το γέννη μου και τα τεινάζει όλα στον αέρα. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή έλαμψε στη ζωή του ένα φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου που του άλλαξε τη ζωή, που τον συνέτριψε, που τον έκανε πλέον να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά μέσα από αυτό το φως. Βέβαια αυτό το φως καταρχάς ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη οδύνη. Πολλές φορές ο Θεός μας φωτίζει μέσα από επώδυνα συμβάντα. Δεν θα πρέπει αυτό να μας παραξενεύει, ούτε να μας ενοχλεί, ούτε να το παρεξηγούμε. Το φως αυτό, το υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου που σημάδεψε τη ζωή του Παύλου, τον έκανε να πέσει κατά γης και να χάσει το φως του για 2-3 ολόκληρες ημέρες. Αυτή λοιπόν η εμπειρία ήτανε που του έκανε τη ζωή νέα, τον άλλαξε. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να φωτίζει τον άνθρωπο μέσα από τα επώδυνα γεγονότα? Μα έτσι λειτουργεί στις περισσότερες των περιπτώσεων. Πάντοτε ο άνθρωπος κάτι αφήνει. Πολλές φορές ο άνθρωπος κάτι υφίσταται. Εάν δεν σκληρινθεί με τον Θεό και τον ακολουθήσει, τότε ανοίγει ο ουρανός. Και εκεί πλέον βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή όπως πραγματικά είναι, όπως τα βλέπει ο Θεός. Γιατί η αλήθεια είναι, αδέλφια, όπως την βλέπει ο Θεός, όχι όπως την βλέπουμε εμείς. Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι το ορατό, είναι το πρόσκαιρο. Εκείνο που βλέπει ο Θεός είναι το μέλλον σαν παρόν. Τα πάντα ενώπιον του Θεού είναι ένα παρόν.
Εκείνος λοιπόν γνωρίζει τα πάντα. Εμείς λοιπόν αυτήν την εμπειρία σας τη λέμε όπως την ζήσαμε, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν φαντασίες. Όταν έρθει αυτή η παρουσία δεν υπάρχουν αβεβαιότητες. Υπάρχει έντονη προσωπική εμπειρία η οποία είναι ικανή να σε αλλάξει πορεία και να δεχτείς πράγματα που μέχρι τώρα δεν δεχόσουν και να αντιληφθείς πράγματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσες να αντιληφθείς. Ο μόνος που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα μου, στον τρόπο που σκέπτομαι, πράττω και λειτουργώ, είναι ο Κύριος Διαγίου Πνεύματος, σαν παρουσία. Αυτή η παρουσία είναι που αλλάζει τον άνθρωπο. Και αυτή την παρουσία τη δέχονται και τη γεύονται ποιοι? Εκείνοι που την ποθούν. Και ποιοι είναι αυτοί που την ποθούν? Εκείνοι που τον ακολουθούν χωρίς δισταγμό, όντες διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα βαρύ κόστος αποχωρισμού, είτε από πρόσωπα είτε από καταστάσεις. Αλλά ο Κύριος θα τους δώσει πολύ χάρη και θα τους μισθαποδώσει όχι απλά με κάποια επέμβαση ή με κάποια ενέργεια, αλλά θα τους ανταποδώσει, θα τους μισθαποδώσει χορηγώντας τους τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή ένα με τον Χριστό. Ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι ένα πνεύμα, αλλά ο προσκολόμενος με τον Κύριο είναι εν σώμα. Αυτό προσφέρει ο Θεός, τον ίδιο του τον εαυτό. Διότι, λέει στο 17 εδάφιο, έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα. Πότε? Όταν του μίλησε ο Θεός εις επίκον των μαθητών. Πότε ο άνθρωπος τιμάται και δοξάζεται? Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η αληθινή τιμή και η αληθινή δόξα. Η αληθινή τιμή και η αληθινή δόξα δεν είναι η αποθέωση από τους ανθρώπους, ούτε τα εύγε, ούτε τα χειροκροτήματα, ούτε οι αναρριχήσεις σε κλίμακες ιεραρχικές, ούτε οι προαγωγές. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι η αληθινή τιμή και δόξα. Η αληθινή τιμή και δόξα είναι να σου μιλήσει ο Κύριος προσωπικά. Αυτό είναι τιμή και δόξα. Έλαβεν παρά του Θεού Πατρός, ο άνθρωπος Ιησούς, τιμή και δόξα. Πότε και πώς? Ότε ήλθε εις αυτόν, τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Τότε έλαβε τιμή και δόξα ο Υιός. Όταν του μίλησε ο Πατέρας. Ότε ήλθε εις αυτόν τη αυτή φωνή, τόσο ιδιαίτερη φωνή, τόσο μοναδική φωνή, τόσο ανεπανάληπτη φωνή, υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Όπως ο Πατέρας λοιπόν μιλάει στον Υιό και τον τιμά, το ίδιο ακριβώς θέλει να κάνει και σε σένα. Όταν σου μιλάει, να σε τιμά. Τιμή και δόξα λοιπόν είναι η επικοινωνία Θεού και ανθρώπου, να σου μιλάει ο Θεός. Και αυτό το θέλει ο Θεός. Και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους προφήτες, αλλά αφορά κάθε πιστό. Γιατί είναι γεγραμμένον, διερωτήθη τις εν την πόλη, τις είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Ή τις είναι ο άνθρωπος ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Τον άνθρωπο τον έπλασε για να του μιλάει. Η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου είναι να του μιλάει ο Θεός, όχι να μην του μιλάει. Είναι αφύσικη κατάσταση να μην μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο ή να μην μπορεί ο άνθρωπος να ακούσει τη φωνή του Θεού. Είναι μια κατάσταση μεταπτωτική. Προπτωτικώς ο άνθρωπος με τον Θεό είχαν διαρκή επικοινωνία. Μετά την πτώση, το αφύσικο έγινε φυσιολογικό και το φυσιολογικό λογίζεται αφύσικο. Εάν πεις έξω ότι ξέρεις κάτι, μου μίλησε ο Κύριος, θα σε κοιτάξει πολύ προσεκτικά στα μάτια και θα αρχίσει να απορεί για το κατά πόσο είσαι στα καλά σου. Το αφύσικο λοιπόν γίνεται φυσιολογικό και το φυσιολογικό αφύσικο. Εμείς όμως ξέρουμε ότι η αληθινή τιμή και η δόξα είναι ο Θεός να μιλάει στον άνθρωπο. Και λέει στη συνέχεια,
Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Ο πατήρ συμμαρτυρεί υπέρ του Υιού και λέει στους μαθητές ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, γιατί σε αυτόν εγώ ευαρεστήθηκα. Γιατί ευαρεστήθηκε? Ευαρεστήθηκε. Και τι είναι αυτό που ευαρεστεί τον Θεό για εμάς? Τι είναι αυτό που ευαρεστεί τον Θεό από τον άνθρωπο Ιησού? Και τι είναι αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού για να ευαρεστηθεί ο πατήρ? Ο πατέρας ευαρεστείται από τον Χριστό γιατί ταπεινώνεται έως εδάφους. Ο λόγος οικειοθελώς γίνεται σάρξ. Ο Κύριος οικειοθελώς γίνεται δούλος. Ο ποιητής του ουρανού και της γης γίνεται υπήκοος και μάλιστα έως θανάτου. Η ίδια η ζωή γίνεται άνθρωπος για να γευθεί θάνατο. Ο άφθαρτος γίνεται φθαρτός, οικειοθελώς. Το δε ανέβει, λέει ο Παύλος, τι είναι ότι πρώτερον κατέβει εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ταπεινώνεται λοιπόν και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να πεθάνει με τον πιο ατιμωτικότερο των θανάτων που ήταν ο Σταυρικός. Γι' αυτό το λόγο ευαρεστείτε. Ευαρεστείτε γιατί ο Θεός γίνεται άνθρωπος και κατεβαίνει για να δώσει σε εμάς τρόπο ζωής, ότι αν θέλεις να ανέβεις κι εσύ στη χάρη, στην παρουσία, πρέπει να κατέβεις. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και μη έχουν χρίαν βαφτίσματος, βαφτίζεται, βάφτισμα μετανοίας. Για να μην σκέπτεσαι εσύ να βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σου λέει, εγώ βαφτίζομαι ο αναμάρτητος βάφτισμα μετανοίας. Και εσύ σκέφτεσαι να βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ποιητής βαφτίζεται. Και από ποιον βαφτίζεται? Από το δημιούργημα. Είναι δυνατόν ο Κύριος να βαφτιστεί από τον δούλο? Και βλέπουμε αυτό το φοβερό πράγμα στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Ιωάννης, ο δούλος, να βαφτίζει τον Κύριό του. Και ο Ιωάννης το καταλαβαίνει και του λέει, εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια συνεχιζόμενη και ατελείωτη κάθοδο του Κυρίου. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο υπερύψωσε αυτόν ο Θεός. Δύσκολο πράγμα να κατεβαίνουμε, το ξέρω. Πολλές φορές όμως ο Θεός μας βοηθάει να κατέβουμε, μια που εμείς δεν κατεβαίνουμε οικειοθελώς, μέσα από τα επώδυνα συμβάντα. Μην νομίζεις ότι το κάνει αυτό ο Θεός για να σε τιμωρήσει. Όχι. Ίσα ίσα σε θέλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά του. Σε κατεβάζει ακριβώς γιατί θέλει να σε ανεβάσει. Σε κατεβάζει πολύ πολύ χαμηλά, αχαριστίες, αδικίες, εξουθενήσεις, καταφρονήσεις, απαξιωτικές συμπεριφορές. Σε κατεβάζει πολύ χαμηλά γιατί θέλει να σε βλέπει και να σε καμαρώνει πολύ ψηλά. Γι' αυτό λέει ευηρεστήθη. Γιατί τα πέρασε όλα αυτά και δεν τα πέρασε καταναγκαστικός, υποχρεωτικός. Δεν τον υπεχρέωσε καμία αναγκαιότητα να γίνει άνθρωπος. Δεν θα μπορούσε, αν ήθελε ο Θεός, να σώσει την ανθρωπότητα με έναν άλλο τρόπο? Να πει, σηκώνω 10 προφήτες και πείτε σε όλο τον κόσμο και σε όλη την κοινωνία, σε όσους γνωρίζετε, ότι αν πραγματικά μετανοήσουν με τον Α και Β τρόπο, εγώ τους σώζω και τους δίνω ζωή αιώνιο. Τι τον εμποδίζει το Θεό να το κάνει? Ή να στείλει έναν άγγελο στο υπερπέραν, στο μεσουράνημα, να φανεί και να πει, πιστεύετε? Πιστεύουμε. Μετανοείτε, μετανοείτε. Έχετε ζωή αιώνιον. Ποιος είναι αυτός που κρίνει πώς θα σωθεί ο άνθρωπος? Μόνον ο Θεός. Είχε 1.002 τρόπους να επιλέξει να σώσει τον άνθρωπο και να του δώσει ζωή αιώνιον. Και τι επιλέγει? Επιλέγει να γίνει ο ίδιος άνθρωπος, να κατέβει πάρα πολύ χαμηλά, να κυκλοφορεί στα παράλια της Καπερναούμ, να κυκλοφορεί στα σοκάκια της Ιεριχούς. Γιατί? Για να έρθει πρόσωπο προς πρόσωπο με σένα, με μένα, με όλους μας. Να έρθει η συνάντηση του ανθρώπου. Γι' αυτό λαμβάνει σώμα και αίμα, σάρκα και οστά. Για να έρθει να μας συναντήσει προσωπικώς.
Γι' αυτό και ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή λέγοντας τι, ότι ο Θεός ελάλησε προς εμάς. Το πάλε πολλάκις και πολυτρόπος. Πώς? Δια των προφητών. Τι πρόβλημα θα είχε να συνεχίζει πάλι δια των προφητών να μας λαλεί? Στις ημέρες όμως αυτές τις έσχατες μας έκανε τη μεγάλη χάρη, την αναπάντεχη χάρη που λίγο να το συνειδητοποιήσει κανείς αυτό θα κάνει πολλά χρόνια να συνέλθει. Ο Χριστό, ο Πατήρ ελάλησε προς εμάς δια του Υιού. Έγινε άνθρωπος ο ίδιος ο Υιός. Και ήρθε και μας μίλησε. Και δεν τον υποχρέωσε κανένας. Τα έκανε όλα οικειοθελώς από την αγάπη του. Και ο Πατήρ τι κάνει? Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Σε αυτόν ευαρεστήθηκα και αν θέλετε να ευαρεστούμε και σε εσάς, κάντε ό,τι μπορείτε να κατεβαίνετε. Ό,τι μπορείτε. Το δε ανέβην, τι σημαίνει ότι πρώτερον ημών κατέβην. Μα εγώ να βαφτιστώ από τον Ιωάννη? Και του λέει ο Ιωάννης, εγώ έχω χρία να βαφτιστώ υπό σου. Ιωάννη, άφεσ' αυτά. Ούτως είναι πρέπον να εκπληρώσουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Ο Κύριος να βαφτιστεί από το δούλο. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει οδό πώς ανοίγει ο ουρανός. Και καθώς ο Κύριος βαφτίζεται ένα βάφτισμα το οποίο δεν το έχει ανάγκη γιατί είναι αναμάρτητος, από αυτή του την ταπείνωση, την υπακοή, βγαίνει από το νερό και ο ουρανός είναι ανοιχτός. Να πώς θα ανοίγει ο ουρανός και στη δική σου τη ζωή. Να πώς ανοίγει ο ουρανός και στη δική μας τη ζωή. Αφού λοιπόν ακούει αυτή τη φωνή, λέει στο 18 ο Πέτρος, «Και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν». Ημείς. Ημείς. Ποιοι εμείς? Ποιοι είστε εσείς? Εμείς είμαστε ασήμαντοι ψαράδες. Και ακούσαμε αυτή τη φωνή εμείς οι ψαράδες. Οι ασήμαντοι ψαράδες. Και γιατί την ακούσατε εσείς αυτή τη φωνή? Γιατί κάποια στιγμή πήραμε μία απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο στενοχωρώντας κάποιους ανθρώπους. Κοιτάει ο πατέρας του Πέτρου τον Πέτρο εκεί στην κουπαστή και λέει τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Του έχω ετοιμάσει μία επιχείρηση, 4-5 ψαροκάικα, δεν ξέρω πόσα είχε. Τι κάνει, είναι καλά? Δεν σχίζεται η καρδιά του Πέτρου βλέποντας τον πατέρα του έτσι? Ακολουθεί όμως τον Κύριο, τα αφήνει όλα. Και τις ψαριές και τα δίχτυα. Θα μου πεις ρουτινιασμένη ζωή. Ναι, αλλά σίγουρη. Δεν πίναγε. Σου λέει θα βγω μια-δυο μέρες έξω, κάτι θα φέρω πίσω. Τώρα που πάω? Να ακολουθήσω ποιον? Εκείνον που μου λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλείνε. Και τον ακολούθησε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν κάποιος ακολουθήσει τον Κύριο ολοκληρωτικός και όχι με καρδία μεμερισμένη? Η φωνή του Κυρίου. Θα ακούς βέβαια και άλλες φωνές, ηρωνίες, ονειδισμούς. Θα ακούσει και ψιθύρους. Πού πας τώρα, τι πας να κάνεις? Δεν σκέφτεσαι τους άλλους, δεν σκέφτεσαι τους φίλους, δεν σκέφτεσαι τη μάνα σου που θα πέσει από τον μπαλκόνι? Δεν σκέφτεσαι ότι θα στιγματιστείς και δεν θα ανέβεις στην ιεραρχία? Και αυτές τις φωνές θα ακούσεις. Αλλά θα ακούσεις και τη φωνή του Θεού. Τη φωνή του Θεού που λέει «Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ελθέ ακολούθημη». Αυτή τη φωνή. Και όταν ο άνθρωπος ακούει αυτή τη φωνή, όλα τα άλλα φαντάζουν τόσο μικρά και ασήμαντα, αν και με βάση τη φυσική λογική του ανθρώπου είναι τόσο τεράστια και σημαντικά, αλλά όταν έρθει ο Θεός και να μιλήσει, αδέλφια, τα πάντα αποκτούν την πραγματική τους μορφή, γιατί δίπλα στο Θεό όλα αυτά είναι ασήμαντα. Είναι, όπως λέει ο προφήτης, ρανής από κάδου. Αφού λοιπόν λέει ότι εμείς την ακούσαμε αυτήν την φωνή, μας αξίωσε εμάς και ξέρεις, θα μου πεις, αδέλφια, εντάξει, αφήσαν τα πάντα και τον ακολουθήσαν, πώς να μην τους μιλήσει? Ναι, ήξερε όμως ότι παραμονές της Σταύρωσης θα σκορπίσουν. Και εδώ βλέπουμε την αγαθότητα του Θεού. Λογαριάζει στη ζωή μας
εκείνο το καλό το οποίο παίρνουμε ως απόφαση. Και αν και γνωρίζει τα στραβά που θα κάνουμε στο μέλλον, την ώρα που είναι να μιλήσει δεν μας το λογαριάζει. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Θεός σήμερα σαν παρουσία, δεν το κάνει γιατί σκέφτεται το αύριο, γιατί άμα ήξερε την αυριανή μου πτώση, δηλαδή αν εγώ ήμουν Θεός και ήξερα ότι εσύ αύριο θα πέσεις, δεν πρόκειται εγώ να σε επισκεπτόμουν σήμερα. Θα έλεγα τι νόημα έχει. Ο Θεός όμως, ό,τι καλό κάνει σήμερα, ό,τι ευεργεσία κάνει σήμερα, την κάνει με βάση το σήμερα και όχι με βάση το αύριο. Καλεί τον Ιούδα, δεν ήξερε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Καλεί το Δημά, δεν ήξερε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Ευλογεί και επισκέπτεται τον άνθρωπο με βάση την απόφαση που θα πάρει σήμερα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι αγαθός και το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εμείς λοιπόν ακούσαμε αυτή την φωνή. Εξ ουρανού ελθούσα. Από πού περιμένεις να ακούσεις φωνή? Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να σε κατευθύνει? Ποιος νομίζεις ότι είναι ικανός να σε συμβουλεύσει? Ποιος? Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Η λύση, αδέλφια, έρχεται μόνο από τον ουρανό. Η απάντηση έρχεται μόνο από τον ουρανό και κάθε μορφής εκβάσεως έρχεται μόνο από τον ουρανό. Γι' αυτό λέει «Εις εμέ βλέψατε πάντα τα πέρατα της γης και σώθητε». Αποβλέψατε εις τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως και αυτός είναι ψηλά, στα δεξιά του Πατρός. Αυτή λοιπόν τη φωνή την ακούσαμε από τον ουρανό και το λέει αυτό για να μην έχουμε το πρόσωπό μας στραμμένο στη γη. Η λύση, ακόμη και όταν αφορά βιωτικά ζητήματα, δεν προέρχεται από δίπλα σου, ούτε από δεξιά σου, ούτε από αριστερά σου. Αν αυτό εσύ και εγώ δεν το καταλάβουμε, τότε θα είμαστε πάντοτε ανασφαλείς. Ακόμη και για τα βιωτικά, η λύση προέρχεται μόνο από τον ουρανό. Μόνο από τον ουρανό. Αυτή λοιπόν τη φωνή εμείς την ακούσαμε εκ του ουρανού ελθούσα, πού? Όντες μεταυτού εν το όρι το Αγίο. Την φωνή του Θεού θα την ακούσεις όταν είσαι μαζί με τον Υιό Του. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με εκείνα που ασχολείται Αυτός. Αυτό σημαίνει το όντες μεταυτού. Όταν είσαι στα του Πατρός. Τον ψάχνανε τον Κύριο. Ο Ιωσήφ και η Μαρία. Να τον βρουν. Μία ολόκληρη μέρα τον είχαν χάσει. Και κάποια στιγμή τον βρίσκουν στο ναό του Σολομώντος. Και του λένε, μας κοψοχόλιασες, τι είναι αυτά που μας κάνεις, δεν σέβεσαι την κατάστασή μας, την αγωνία μας, τον πόνο μας. Και απορεί ο Κύριος και απαντά ο Κύριος με μία φυσικότητα και τους λέει, καλά δεν ξέρατε ότι θα με βρείτε εις τα του Πατρός μου. Ο Κύριος πάντοτε είναι εις τα του Πατρός του. Ασχολείται με τα του Πατρός, ασχολείται με το έργο του. Με το έργο του Πατρός. Όντες μεταυτού, όντες μετα του Χριστού σημαίνει στα πράγματα που ασχολείται και εκείνος. Στο έργο του, στην υπηρεσία, στην εξήτηση. Εκεί θα ακούσεις τη φωνή του Θεού. Όντες μεταυτού και συγκεκριμένα εν το όρι το Αγίο. Δηλαδή, μακριά από τα παιδινά. Μακριά από τον θόρυβο των εθνών, στα γόνατα, στην προσευχή. Εκεί μόνον μπορεί να λάβει κάποιος αγαθή αγγελία. Γι' αυτό λέει ο προφήτης, «Συ οφέρον αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος». Γιατί? Γιατί μόνον εκεί θα τη βρεις αυτή την αγαθή αγγελία. Ενασχολήσεις, μέριμνες, τρέξιμο από εδώ, τρέξιμο από εκεί. Μα πρέπει να το κάνω. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει ότι την αγαθή αγγελία σου χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι αγαθή αγγελία και αυτήν δεν μπορείς να την αποκτήσεις παρά μόνον εκεί, στο όρος. Δεν υπάρχει αλλού αγαθή αγγελία. Και λέει σε άλλο σημείο
ως ποτήριον ψυχρού ύδατος εις ψυχή διψώσαν, είναι αγαθές αγγελίες από μακρινής γης. Ποια μακρινή γη? Από την επουράνιο πατρίδα. Ποτήριο ψυχρού ύδατος. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων, δια να έρθουνε καιροί αναψυχής, όχι αναψυχής, λέει αναψύξεως. Δηλαδή είναι η δροσιά που νιώθει μια ξεραμένη ψυχή όταν την επισκεφθεί ο Κύριος με λόγο, με μήνυμα, με πληροφορία. Όντες μεταυτού λοιπόν, εν το όρητο Αγίο, ακούμε τη φωνή του Πατέρα. Και τότε, ενώ κανένα πρόβλημα δεν λύνεται, όλα τα προβλήματα ξεπερνιούνται. Ο Κύριος, αδέλφια, δεν θα μας αφήσει, και δόξα να έχει ο Θεός γι' αυτό, δεν θα μας αφήσει ποτέ, μα ποτέ, χωρίς προβλήματα. Ποτέ. Τα προβλήματα δεν λύνονται. Αν θέλει ο Θεός, λύνονται. Αλλά δεν τα λύνει και δεν θα τα λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα όμως μπορεί να μην λύνονται, αλλά να είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα, ότι τα προβλήματα ξεπερνιούνται. Την Ερυθρά θάλασσα δεν την ξέρανε, αλλά την χώρισε στα δύο, συσσωρεύθηκαν δεξιά και αριστερά τόνι ύδατος, τρομερό ύψος, ικανό για να τους βοηθήσει να περάσουν στην απέναντι όχθη, αλλά και επίσης ικανό να τους δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας αναγκαίας τρομάρας, ώστε να μην ξεχνιόνται. Τα ύδατα πάντα θα είναι δίπλα μας, δεξιά και αριστερά. Δεν θα τα ξεράνει ο Θεός, μπορεί να τα ξεράνει. Αλλά θα τα έχει πάντοτε υπό έλεγχο. Σε τέτοιο σημείο και σε τέτοιο βαθμό, ώστε εμείς να μπορούμε να προχωράμε και να μην βουλιάζουμε, αλλά και εκείνα να συνεχίσουν να υπάρχουν για να είμαστε ισορροπημένοι. Και να λέμε, Κύριε, βουλιάζω. Κύριε, θα πνιγώ. Κύριε, καταποντίζομαι. Δεν θα καταποντιστείς. Εγώ τα έχω εκεί, θα συνεχίσω να τα έχω εκεί. Θα συνεχίζεις να τραβάς κουπί, αλλά δεν θα βουλιάξεις. Και όποιος τραβάει κουπί εν Χριστώ Ιησού, αδέλφια, δεν θα βουλιάξει. Δεν θα βουλιάξει. Εμείς λοιπόν, αυτή τη φωνή την ακούσαμε όντες μεταυτού, εν το όρι το Αγίο. Σας είπα την εμπειρία μου, είναι σαν να μας λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική για να τη λάβετε υπόψη σας, και πολύ ελπιδοφόρα, ώστε να σας παρακινήσει να έρθετε κι εσείς στο όρος του Κυρίου. Παρά το γεγονός όμως ότι αυτή η εμπειρία που σας λέω είναι πέραν έως πέρα αληθινή και είναι άξια να σας παρακινήσει προς την εξήτηση του Κυρίου, σας λέω ότι πάνω και από τη δικιά μου την εμπειρία και τη δικιά σας την εμπειρία και από την όποια εμπειρία, πάνω από όλα αυτά έχουμε βεβαιότερον τον προφητικόν λόγο. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικόν λόγο. Γιατί? Διότι για την εμπειρία μας, δεν μας βεβαιώνει η εμπειρία μας, αλλά για την εμπειρία μας, μας βεβαιώνει ο προφητικός λόγος. Ο λόγος του Θεού είναι το φίλτρο που αξιολογούμε την εμπειρία μας. Και η εμπειρία μας είναι αυθεντική όταν είναι ταυτιζόμενη με το λόγο του Θεού. Εμείς λοιπόν έχουμε βεβαιότερον, σας λέω, τον προφητικόν λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε. Μην προσέχεις τι λέει ο ένας και ο άλλος. Μην προσέχεις τι λέει ο Α ή ο Β, πολιτικός, τραπεζίτης, οτιδήποτε. Να προσέχεις στο τι λέει ο προφητικός λόγος. Γιατί ο προφητικός λόγος, στον προφητικό λόγο θα δεις την πορεία και το τέλος της ζωής σου. Το τι θα γίνει με σένα θα το δεις μέσα στον προφητικό λόγο. Γιατί αυτό που αφορά το λαό του Θεού αφορά και τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό λέει να προσέχετε σε αυτόν τον λόγο. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτήν την παρατηρητικότητα θα σου μιλήσει ο Θεός την ώρα που αισθάνεσαι ότι πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρέθει αφημών. Την ώρα που νιώθεις ότι καταποντίζεσαι, σε αυτή την παρατηρητικότητα, ο Θεός μιλάει σε αυτούς που έχουν παρατηρητικότητα. Λέει, βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Σε αυτή την παρατεταμένη προσοχή έρχεται ο Θεός να δώσει μήνυμα μέσα από ένα εδάφιο, μέσα από μια λέξη, Διαγίου Πνεύματος.
Γι' αυτό λέει στον πρώτο ψαλμόν ότι ο άνθρωπος του Θεού είναι ο μελετών των νόμων αυτού. Το θέλημα αυτού είναι στο να μελετά τον νόμο αυτού ημέρα και νύχτα. Μα δεν είναι υπερβολικό? Μπορεί να θεωρείται υπερβολικό, αλλά είναι και υπερβολική χάρη που απολαμβάνει κάποιος. Διότι όταν σου λέει ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία να διαβάζεις το λόγο ημέρα και νύχτα, αυτό δεν είναι πνευματικό, είναι κυριολεκτικό. Ημέρα και νύχτα, και το βράδυ και το πρωί. Πόσο, όσο μπορείς. Τότε ξέρεις τι θα γίνει στη ζωή σου. Σιγά σιγά και χωρίς να το πολύ καταλάβεις. Θα δεις τον εαυτό σου σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, δηλαδή διαρκώς ποτιζόμενο. Αυτός ο διαρκώς ποτισμός είναι μια παρατεταμένη πληροφόρηση για αυτά που σε αφορούν. Το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται. Δηλαδή, είναι το τέλος της απογοήτευσης. Ένα φύλλο όταν μαραίνεται κοιτάει προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει απογοήτευση. Να κοιτάω μόνο προς τα κάτω. Μια κατάσταση καταθλιπτική. Δεν μαραίνεται, πάντα κοιτάει προς τα πάνω. Γιατί? Διότι ποτίζεται. Έχει πληροφορία. Και αυτή η πληροφορία είναι διαρκής. Και θα κάνει τον καρπόν του στον καιρό του. Την ώρα δηλαδή που ο άλλος θα σου κολλάει τη μούρη του, το bullying που λένε οι νέοι, το bullying, το τσαμπουκάς που λένε, σου κολλάει άλλος στη μούρη σου και να του ρίξεις ένα κροσέ, θα του πεις «Ο Κύριος να σε ευλογεί». Την ώρα που σε αδικούν, να προσεύχεσαι για αυτούς. Αυτό σημαίνει. Την ώρα που δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, να πεις, όχι να πεις για να το πεις, να πεις γιατί έτσι είναι, ότι ο Κύριος θα με ρυμνήσει. Ιεωβά ιρέ. Αυτό είναι ο καρπός αυτού εν το καιρό αυτού. Και ό,τι πράττει ευωδώνεται. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτό που πράττει δεν είναι σύμφωνα με την δική του την επιθυμία, αλλά είναι σύμφωνα με την επιθυμία εκείνου που τον ποτίζει διαρκώς. Δεν θέλει πλέον άλλα πράγματα. Δεν θέλει για να δαπανίσει την ειδονή του. Δεν τον ενδιαφέρει πλέον η ειδονή του. Αν υπάρχει σε αυτόν μία ειδονή και μία ευχαρίστηση, είναι να βλέπει τον Κύριο να ευχαριστιέται με εκείνον. Να κάνετε λοιπόν καλά, να προσέχετε. Όταν ακούτε χίλια δυο πράγματα, ανοίξτε, κλειστείτε στο δωμάτιό σας, γονατίστε, ανοίξτε και τη γραφή σας και περιμένετε εκεί μέχρι να έρθει η πληροφορία της συνέσεως. Λέει ο Δαβίδ ότι άρχοντες εκκινήθησαν εναντίον μου, αναστήματα μεγάλα. Εγώ όμως, Κύριε, δεν απομακρύνθην από του να μελετώ εις τα διατάγματά σου. Θλίψεις και στενοχωρίες με έβρικαν. Πλην όμως, τα προστάγματά σου, Κύριε, σε με ήταν η χαρά μου. Σε άλλο σημείο πάλι θα πει, εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακας των υδάτων, αυτός που προσέχει, που μελετά στον προφητικό λόγο, να τον προσέχετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο όμως, ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Δηλαδή, ως την μοναδική πηγή έμπνευσης σε ένα περιβάλλον όπου κανένας δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτό σημαίνει ως εις λίγνο φέγγοντα. Γι' αυτό και λέει, νομίζω στους ψαλμούς ή στις παροιμίες, δεν θυμάμαι καλά, η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς, τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία, ο λόγος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Πού να επιστρέψει η ψυχή? Επέστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου. Ηρέμησε. Όλα είναι under control. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ας μείνουμε εδώ. Ο Κύριος να ευλογεί.